Το μέγεθος της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού θα είναι μοιραίο για το μέλλον της Ευρώπης ή αντίθετα θα παρακινήσει τα 27 κράτη-μέλη να δείξουν μεγαλύτερη συνοχή, αλληλεγγύη και ενότητα. Αυτό είναι το ερώτημα που πλανάται μετά το ναυάγιο της Συνόδου Κορυφής που έγινε με τηλεδιάσκεψη την περασμένη Πέμπτη, 26 Μαρτίου και στην οποία οι ηγέτες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης των οικονομιών τους. Απέναντι στην οικονομική κρίση με την οποία απειλούνται, λόγω του COVID-19. Αποφάσισαν, ωστόσο, να δοθεί περιθώριο 2 εβδομάδων προκειμένου να ευρεθεί απάντηση σε αυτό το υπαρξιακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ερώτημα. Παρότι η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται σε απόγνωση και δυσκολεύονται να διαχειριστούν την υγειονομική κρίση, την ώρα που η Γαλλία βλέπει με αγωνία να κορυφώνεται η απειλή της επιδημίας. Ενώ ήδη 15.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Ευρώπη και παντού η οικονομία έχει παγώσει ή απειλούνται εκατομμύρια θέσεις εργασίας, τα κράτη-μέλη είναι ανίκανα να δώσουν μια κοινή απάντηση για να στηρίξουν τις χώρες με τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Το περιθώριο των 2 εβδομάδων που έδωσαν ώστε να βρουν μια οικονομική απάντηση στο ύψος των περιστάσεων, δείχνει σε ποιο βαθμό η διχόνοια είναι βαθιά. Ωστόσο, έγιναν κάποια σημαντικά βήματα τις τελευταίες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να αγοράσει δημόσιο χρέος έναντι 1.100 δις ευρώ. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με τους δρακόντιους κανόνες πάγωσε. Τώρα όμως απαιτείται επιπλέον μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη ώστε τα μέτρα να διευρυνθούν και να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες. Το υγειονομικό και οικονομικό σοκ αγγίζει όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, χωρίς εξαίρεση και χωρίς καμία χώρα να ευθύνεται γι' αυτό, όπως συνέβαινε ίσως στην κρίση χρέους του 2011. 9 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ελλάδα, με κοινή τους επιστολή ζήτησαν την έγκριση ευρωομολόγων. Αυτά τα λεγόμενα κόρονο ομόλογα θα επέτρεπαν σε χώρες που δεν έχουν πλέον μεγάλα περιθώρια δανεισμού να δανείζονται με μηδενικό κόστος. Και χωρίς όρους, εννοεί πιο ρωμαλαίες οικονομικά χώρες, όπως η Γερμανία. Η Ολλανδία και η Αυστρία να εγγυηθούν γι' αυτές, απαράδεκτο απάντησαν αυτές οι χώρες στην Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, με το επιχείρημα ότι φοβούνται επιδείνωση των δικών τους οικονομιών.